Η σημερινή κινητοποίηση έχει ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, σχεδόν απόλυτο σε όλο το νησί από όσο έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό, γιατί δείχνει την ενότητα του κλάδου και ότι όλοι έχουμε ένα κοινό πρόβλημα που προσπαθούμε να το αναδείξουμε και να δείξουμε τη δυναμική του κλάδου και όλων των γύρω επαγγελμάτων. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι μας στηρίζουν και άλλοι κλάδοι, όπως ο Εμπορικός Σύλλογος Καλονής, ο Σύλλογος Λογιστών, η ΟΕΒΕ, η Ομοσπονδία, η Τοπική και το Επιμελητήριο. Οι σημερινές κινήσεις, λόγω των υγειονομικών μέτρων, δεν θέλαμε να κάνουμε κάποια μάζοξη. Κάναμε αυτό το συμβολικό κλείσιμο της μίας ημέρας για να μην κλείσουμε τελείως. Και τώρα παραδίδουμε το ψήφισμά μας και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η εστίαση δεν έχει στηριχθεί όσο συζητείται και όσο λέγεται. Και το πρόβλημα που υπάρχει ο κλάδος, που το έχουμε κάνει με έρευνες και με μελέτες επίσημες, τα καταθέτουμε αυτά στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στο Δήμο και σε αρμόδιους φορείς, καθώς και στους βουλευτές τους τοπικούς. Ένα κύριο αίτημά μας είναι ότι πρέπει να συμμετάσχουμε στις αποφάσεις που παίρνονται για τον κλάδο μας, γιατί υπάρχουν πολλά μέτρα που παίρνονται οριζόντια που θεωρούμε ότι είναι άνισα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρές. Υπάρχει ένα ποσοστό περίπου το 25% του κλάδου που δεν έχει πάρει καμία στήριξη. Και όσο η εστίαση και οι κλάδοι γύρω έχουν τόσο σημαντικά προβλήματα που αποκλείεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πελατολογίου από τα μαγαζιά μας, στην εστίαση συγκεκριμένα είναι πάνω από το 50% που δεν μπορεί να εισέλθει, θα πρέπει αναλόγως να υπάρχουν και τα αντίστοιχα μέτρα στήριξης για να μπορέσει να επιβιώσει ο κλάδος. Στη δημοσκόπηση που έχουμε καταθέσει κιόλας φαίνεται ότι το 53% των καταστημάτων εστίασης έχει άμεσο πρόβλημα επιβίωσης. Πρόεδρε, ευχαριστώ που το φέρατε. Και εξ εμπειρίας νιώθω ότι αδικηθήκατε και ότι υποφέρατε. Θα κάνουμε ανακοίνωση αύριο, βασιζόμενοι σε ό,τι λέτε εδώ. Συμπαραστευόμεθα πάρα πολύ. Συμπαραστευόμεθα πλήρως. Μετά το μεταναστευτικό ζήτημα, η πανδημία σε συνδυασμό αυτών των δύο έπληξε το κλάδο σας τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή όντως έχετε απόλυτο δίκιο να διεκδικείτε τα αυτονόητα. Ο Δήμος Μπιλίνης γνωρίζετε, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις μαζί και σας θεωρώ φίλους και είμαι μαζί σας. Βάλαμε πλάτη σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν, με όποιο οικονομικό κόστος είχε ο Δήμος αυτό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, διότι πιστεύουμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που διεκδικείτε. Φαντάζομαι ότι κι εσείς, όχι φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι και εσείς θέλετε να διαφυλάξετε την υγεία των συμπολιτών μας και σε αυτή την κατεύθυνση κινείστε. Γι' αυτό εξάλλου είστε εδώ για να διεκδικήσετε και να μην διακινδυνεύσετε την υγεία όλων αυτών οι οποίοι καταναλώνουν από τα μαγαζιά σας. Θα διεκδικήσουμε μαζί αυτονόητα και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας όμως ένα μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε το μέσον, έχουμε το όπλο που θα αντιμετωπίσει την πανδημία και εν συνεχεία την οικονομική κρίση, η οποία πλήττει όλο το νησί αλλά και όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι το εμβόλιο.